Γεια σου, ονομάζομαι Παναγιώτης Πισαλίδης, είμαι φυσικοθεραπευτής στο επάγγελμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και παρακολουθείς αυτό το βίντεο. Σήμερα θα σου δείξω τρεις ακόμα ασκήσεις για να αντιμετωπίσεις τον πόνο στη μέση ή αλλιώς οσφυαλγία ή αλλιώς non-specific low back pain στα αγγλικά. Αναφέρομαι δηλαδή σε μια οσφυαλγία όπου τα συμπτώματα του πόνου και της ενόχλησης δεν οφείλονται σε κάποια παθολογία ή σε κάποιο κάταμα, αλλά λόγω κάποιου τραυματισμού. Αν δεν καταλαβαίνεις τι είναι οσφυαλγία και τι είναι υποξία φάση, αυτό δηλαδή που έτσι από κάτω σε περιγραφεί, μπορείς να τρέξεις τα πρώιμα βίντεο τα οποία ήδη έχω δημοσιεύσει και θα καταλάβεις ακριβώς το τι εννοώ. Για εσένα που γνωρίζεις σε τι ακριβώς αναφέρομαι, πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με τρεις ακόμα σκησούλες, πάρα πολύ απλές. Θα τις κάνεις στο σπίτι σου. Το μοναδικό πράγμα το οποίο χρειάζεσαι ως εξοπλισμό είναι μονάχα ένα κρεβάτι. Οπότε, πάμε να τσούμε. Φαντάζομαι πως ναι. Φύγαμε! Άσκηση νούμερο 1. Την πρώτη άσκηση την κάνεις στο κρεβάτι σου και μπες και ξαπλώσεις ανάσκελα. Και συνέχεια τι θα κάνεις, πάμε να σου δείξω. Ξαπλώσεις λοιπόν ανάσκελα και αυτό το οποίο σου δείξω το κάνεις και στα δύο στα πόδια. Τι είναι αυτό δηλαδή? Εγώ σου δείξω σε αυτό το πόδι. Τεντωμένο το άλλο σου, το άλλο στο ποδαράκι εννοώ. Και τώρα σηκώνεις, το λυγίζεις, χαλαρό το πέλμα σου, γυρνάει μονάχα η λεκάνη σου τώρα. Το κορμό παραμένει ίσιος, όσο φυσικά γίνεται αυτό. Στη συνέχεια, ίδιο χέρι, ίδιο πόδι. Σηκώνεις πάνω χεράκι, τεντωμένο, και το πας από την άλλη μεριά. Και μαζί πας και το κεφάλι σου. Και αν θες να κάνεις τη διάταση αυτή ακόμα πιο ισχυρή, ας το πούμε έτσι, αν δεν τη νιώθεις καλά, έτσι όπως είσαι τώρα, παίρνεις το χέρι στο άλλο και σπρώνεις ελάχιστα προς τα κάτω το γόνατό σου. Το γόνατό σου, το πόδι σου, ό,τι θες. Ελαφριά. Και μένεις σε αυτή τη θέση για περίπου 5 με 10 δευτερόλεπτα. Χαλαρώνεις λοιπόν σε αυτή τη θέση και αφού πέρασουν 5 με 10 δευτερόλεπτα, πρώτα χεράκι, συνέχεια το πόδι σου και κάνεις το ίδιο πράγμα και στο άλλο στο ποδαράκι. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη άσκηση. Πόσες φορές θα κάνεις τη συγκεκριμένη άσκηση? Όπως και τις άλλες ασκήσεις που ακολουθήσουν, θα τις κάνεις για μία εβδομάδα σε καθημερινή βάση, πρωί και βράδυ. Τώρα για τη συγκεκριμένη άσκηση, ποια είναι η δοσολογία της? Η δοσολογία της είναι ως εξής: μετρία τις επαναλήψεις. Δηλαδή, με το που κάνεις ένα σου πόδι και περάσουν 5 με 10 δευτερόλεπτα, επί τόπου θα κάνεις και στο άλλο στο πόδι. Αυτό θεωρείται μία επανάληψη, γιατί έχεις κάνει και στα δύο στα ποδαράκια. Αφού περάσουν 5 με 10 δευτερόλεπτα λοιπόν και στα δύο στα ποδαράκια, θα χαλαρώσεις για 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή θα κάνεις απολύτως τίποτα και ξανακάνεις πάλι την επόμενη επανάληψη. Συνολικά 5 επαναλήψεις θα κάνεις. Πάρα πολύ απλό όπως είδες και θα δεις και πόσο θα νιώσεις. Πάμε στην άσκηση τώρα νούμερο 2. Φύγαμε! Άσκηση νούμερο 2. Πάλι όπως σου είχα πει στην αρχή, θα ξαπλώσεις στο κρεβάτι σου. Μόνο το κρεβάτι σου χρησιμοποιείς για αυτό το βίντεο, τίποτα άλλο. Τι θα κάνεις λοιπόν? Πάλι θα ξαπλώσεις ανάσκελα. Τι θα κάνεις ακριβώς? Εγώ το ονομάζω παίρνω αγκαλιά στον εαυτό μου. Γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβεις τώρα. Ξαπλώνεις λοιπόν, σηκώνεις ποδαράκια και τα δύο σου, τα λυγίζεις, παίρνεις τα χέρια σου και παίρνεις αγκαλίτσα τα ποδαράκια σου και τα αφήνεις πιο κοντά γίνεται. Εδώ. Αυτό το οποίο θα νιώθεις πίσω στη μέση σου είναι σαν να ανοίγεις σπονδυλική σου στήλη. Ανακούφεις αν νιώθεις, πάντως να νιώθεις κάτι δυσάρεστο. Αχ, πολύ χαλαρωτικό. Πόση ώρα θα παραμείνεις αυτήν τη θέση που σου δείχνω? Για περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα. Χαλάρωση. Πάρε αγκαλίτσα τα ποδαράκια σου. Αγάπη στον εαυτό σου. Εδώ. Και αφού παίρνεις, όπως είπα, 15 με 20 δευτερόλεπτα, αφήνεις χεράκια, αφήνεις και από τα ποδαράκια σου, τα δεντούνεις και σηκώνεις. Όπως καταλαβαίνεις και αυτή η άσκηση δεν έχει σετάκια, αλλά έχει επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις που θα κάνεις είναι 5 επαναλήψεις, δεν είναι πολλές. Είναι όσο πρέπει για να δεις, για να νιώσεις ανακούφιση και να δεις διαφορά προς το καλύτερο φυσικά. Και θα την κάνεις ως εξής. Όπως στην προηγούμενη άσκηση, καθημερινή βάση, πρωί και βράδυ. Τώρα, πώς θα κάνεις συγκεκριμένα? Θα κάνεις 15 με 20 δευτερόλεπτα, θα παίρνεις να καλύψεις τα πόδια σου, θα χαλαρώνεις και μετά για 30 δευτερόλεπτα και ξανά πάλι. Αυτό το πράγμα 5 φορές. Πάμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία άσκηση. Φύγαμε! Τρίτη και τελευταία άσκηση, τι θα κάνεις τρίτη και τελευταία άσκηση? Θα ξαπλώσεις πάλι ανάσκελα και το κάνεις και στα δύο σπόδια αυτό που σου δείξω. Τι είναι αυτό, πάμε να σου δείξω. Ξαπλώνεις λοιπόν ανάσκελα, λυγείς και τα δύο στα ποδαράκια και θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό το πόδι. Κάθε σαύρο πόδι.
ένα χέρι εδώ και το άλλο χέρι το βάζεις από την ιστορική μεριά του γονάτου σου. Τότε θα κάνεις. Σηκώνεις ελάχιστα το κορμό σου προς τα πάνω. Θυμίζεις τώρα λίγο σαν να κάνεις κοιλιακούς. Πρόσεχε με το θα κάνεις. Το χέρι σου, αυτό που είναι εδώ, στο πέρμα στην άρθρωση του πέρματός σου, τι θα κάνει. Θα κατάει σταθερά την άρθρωση. Το άλλο στο χέρι σπρώχνει προς τα κάτω το γόνατό σου. Και συνέχεια το γόνατο σου πιστεύεις πίσω. Ξανά πάλι. Και πίσω. Μπροστά. Και πίσω. Μπροστά. Και πίσω. Μπροστά. Και πίσω. Αυτό το κάνεις 10 φορές. 10 παραλειψούλες τέτοιες. Συνέχεια. Αλλάζεις πάλι. Χεράκι. Ένα χεράκι εδώ, ένα χεράκι εδώ. Και πάμε. Κάτω. Και πίσω. Κάτω. Πίσω. Κάτω. Πίσω. Κάτω. Και πίσω. Και πάλι το ίδιο πράγμα. 10 φορές. Αυτή ήταν η άσκηση. Ποια είναι η δοσολογία της συγκεκριμένης άσκησης? Όπως είχα πει και στις προηγούμενες ασκήσεις, πρωί και βράδυ, για μια εβδομάδα, σε καθημερινή βάση. Τι θα κάνεις λοιπόν για τις συγκεκριμένες, ποια είναι η δοσολογία της? Η δοσολογία της είναι ως εξής. Η συγκεκριμένη χωρίζει σετάκια, θα κάνεις 3 σετάκια στο ένα σπόδι και 3 σετάκια στο άλλο σπόδι. Αλλά θα κάνεις ένα άλλαξ, δηλαδή ένα σετάκι από 10 επαναλήψεις στο ένα σπόδι και μετά και στο άλλο σου. Θα κάνεις μετά για περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα διάλειμμα, δεν θα κάνεις δηλαδή απολύτως τίποτα και πάλι θα κάνεις το επόμενο σετ. 3 σετάκια με 10 επανάληψεις είναι απολύτως τίποτα και θα δεις και πόσο όμορφα θα νιώσεις μετά. Αυτές ήταν λοιπόν οι ασκήσεις, πάμε περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Φύγαμε! Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, εύχομαι να σου άρεσε και εύχομαι να σε βοήθησα είτε εσένα προσωπικά είτε κάποιον δικό σου άνθρωπο που είδε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσεις σε περίπτωση που σου άρεσε αυτό το βίντεο να κάνεις ένα subscribe, ένα like, ένα share αυτό το βίντεο για να το δουν και άλλοι άνθρωποι και γιατί όχι να τους βοηθήσεις είτε ακόμα και να μάθουν κάτι που ίσως να μην γνώριζαν. Και πλέον θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν να είσαι καλά, να περάσει υπέροχα και γεια σου!